Καταρχήν χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και σας ευχαριστώ πολύ για την ζεστή υποδοχή. Είδα και πολλά γνώριμα πρόσωπα, φίλους, και πραγματικά παρότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ νιώθω πολύ ζεστά, πολύ ωραία. Ξέρετε, συνηθίζω λόγω επαγγέλματος οι ομιλίες μου που είναι πολλές, αλλά είναι συνήθως για τις ασφάλειες, για την οικονομία, για τέτοιου είδους θέματα. Άρα είναι ενδιαφέρον και ευχάριστο για μένα ότι έχω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα, το οποίο όμως είναι κοντά στην καρδιά μου, και θα σας πω τι εννοώ. Ακόμα και στη σημερινή εποχή που υπάρχει το ίντερνετ, οι ειδήσεις, βομβαρδισμός και από θέματα και τέλος πάντων τρέχω και πολύ, μπαίνουν ακόμα περιοδικά στο σπίτι μου, και δεν εννοώ τα κλαδικά, αγαπητοί φίλοι, εννοώ και άλλα περιοδικά. Κάποια από αυτά, δεν θα το πω για να μην κάνω έτσι διαφήμιση, το έπαιρνε και ο πατέρας μου και το παίρνω ακόμα και εγώ, και είναι πολύ ωραίο να νιώθεις μια ιστορία να συνεχίζεται. Τώρα, θα σκέφτηκα πώς να προσεγγίσω το θέμα και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την προσωπική μου ιστορία και μέσα από αυτό πώς έχω σχέση και πώς προσλαμβάνω τον κλαδικό τύπο, μια και γι' αυτό μου ζητήθηκε να μιλήσω. Γεννήθηκα λοιπόν και μεγάλωσα στην Ελλάδα, αλλά σπούδασα και έζησα πολλά χρόνια στην Αμερική. Πήγα στην Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 70 για να γίνω πολιτικός μηχανικός, όπως ήταν τότε όλοι οι πολλοί νέοι, αυτό ήταν ένα career path. Και σαν φοιτητής στο Πολυτεχνείο στη Νέα Υόρκη, έπιασα στα χέρια μου για πρώτη φορά κλαδικό περιοδικό, διότι κλαδικό περιοδικό ήταν ένα που λέγεται Civil Engineering, μεγάλη έκδοση, όπου έμοιαζε πολύ με αυτά που έχουμε τώρα τα ασφαλιστικά, όπως το θυμάμαι, με την έννοια ότι ένας νέος φοιτητής που μπαίνε σε ένα επάγγελμα έβλεπε λίγο πώς είναι το επάγγελμα στο οποίο κάπως είχε αποφασίσει, χωρίς καλά-καλά να καταλάβει, να μπει, έτσι. Έβλεπε εταιρείες, έργα, ανθρώπους, ιστορίες, εκπαιδευτικά άρθρα, career paths ή άρθρα που σου δείχναν τι άλλο μπορούσες να σπουδάσεις. Ήταν λοιπόν, χωρίς να το καταλαβαίνω τότε, μία τρομερά ενδιαφέρον, διότι έκανες τα μαθήματά σου, αλλά έμπαινε σε ένα επάγγελμα. Ποιο ήταν το επάγγελμα, το βλέπες από το κλαδικό περιοδικό. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι, έβλεπα και άλλα εντωμεταξύ, και έτσι αποφάσισα, αφού πήρα μάστερς πολιτικού μηχανικού, να μην γίνω πολιτικός μηχανικός, να μην ακολουθήσω το επάγγελμα, διότι άλλα μου φαινόντουσαν πιο ενδιαφέροντα. Και αυτά τα άλλα ήταν το asset management. Για να μην σας πω όλη την ιστορία, βρέθηκα στις αρχές δεκαετίας του 90 ως asset manager στην Ελλάδα, και εκεί είδα δύο τύπους κλαδικών περιοδικών. Τον έναν, και συγχωρήστε με, δεν ξέρω πολύ καλά την ιστορία, αλλά όπως την προσέλαβα εγώ τότε, το ένα ήταν ένας κλάδος που γεννιόταν, έμοιαζε τότε, που ήταν κλαδικά περιοδικά που είχαν σχέση με το χρηματιστήριο, το asset management κτλ. Ήταν η εποχή αρχές του 90, θυμάστε, ίσως κάποιοι, οι κυρίες ήταν αγέννητες. Λοιπόν, και το άλλο που ήταν ένας πιο ώριμος κλάδος ήταν τα κλαδικά περιοδικά, τα ασφαλιστικά. Εγώ που έχω μια κάποια ιστορία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά πλέον, τότε δήλωνα με μεγάλη βεβαιότητα ότι εγώ κάνω asset management για ασφαλιστικές εταιρείες, δεν με ενδιαφέρουν οι ασφάλειες. Έλα όμως που μεγάλα λόγια να μην πεις. Λοιπόν, στα κλαδικά περιοδικά έβλεπα έναν κόσμο πάλι με πρόσωπα, με εταιρείες, με ιστορίες, με πράγματα που μπορούσες να μάθεις. Και σιγά σιγά, όχι μόνο από αυτό, αλλά και από αυτό, μπήκα στις ασφάλειες περσέ. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι ο κλαδικός τύπος στην Ελλάδα, και έρχομαι τώρα στον ασφαλιστικό κλαδικό τύπο, έχει παίξει μία ιστορία και σε μένα προσωπικά, αλλά μιλώντας για ένα industry το οποίο
έχει πολλούς νεοεισερχόμενους παραδοσιακά, διότι στις ασφάλειες υπάρχει στρατολόγηση των ασφαλιστών. Άρα πολλοί κόσμος καινούριος μπαίνει κάθε χρόνο. Πολλοί κόσμος, πολύ περισσότερος από άλλα industries. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του να ανοίξεις ένα έντυπο και να δεις τι γίνεται, ποια είναι τα πρόσωπα, ποιες είναι οι εταιρείες, ποιοι είναι οι stars, ποιες είναι οι αποτυχίες, ποια είναι τα προβλήματα, τι ζητάμε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Νομίζω ότι ειδικά στην ασφαλιστική αγορά, ακριβώς επειδή μπαίνουν πολλοί καινούργοι, η εκμάθηση του πού μπαίνεις, όπως εγώ κάποτε ως πολιτικός μηχανικός μάθαινα, είναι εξαιρετικά σημαντική. Βλέπεις επίσης αυτό από την πλευρά του νέου εισερχόμενου. Επίσης μαθαίνεις κλάδους, διότι ασφάλειες είναι πάρα πολλά πράγματα, όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι που μπορείς να δεις τι σ' αρέσει, ποιος έχει πάει καλά, τι δεν σ' αρέσει, δεν σε ενδιαφέρει ενδεχομένως. Άρα, για τον καινούριο στην αγορά, αλλά και λίγο για αυτόν που είναι στο μέσο της καριέρας του, βλέπει και μαθαίνει και διαμορφώνει άποψη για το τι θέλει να κάνει και πού θέλει να πάει στο επάγγελμα. Για την εταιρεία τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από την εταιρεία βλέπεις τι γίνεται στην πιάτσα, για να το πω έτσι απλά. Βεβαίως έχουμε όλοι τις επαφές μας και τις απόψεις μας και τα λοιπά, αλλά από τον κλαδικό τύπο βλέπεις τι κάνουν και οι άλλες εταιρείες. Και από την πλευρά τη δική σου ως εταιρεία περνάς και εσύ τα μηνύματα που θέλεις ή ενδεχομένως δεν περνάς και τα μηνύματα που δεν θέλεις. Έρχομαι και στην πολιτεία. Δεν ξέρω πόσο, γιατί για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι σίγουρος ότι στα θέματα των ασφαλιών, μια και αυτό είναι η δουλειά μου, η πολιτική μας, στελέχη υπουργείων, βλέπουν και πριν μας δουν, έχουν διαβάσει τα θέματά μας, για να τα καταλάβουν, διότι δεν έχουν και κάπου αλλού, έτσι. Όταν σε περιμένει κάποιος για ένα meeting και θέλει να δει τι γίνεται στην αγορά, θα ανοίξει ένα από αυτά τα περιοδικά για να καταλάβει πού βρισκόμαστε. Και εκεί έρχομαι για μένα στο πιο σημαντικό ίσως, ή μάλλον ένα από τα πολύ σημαντικά, που είναι ότι ο κλαδικός περιοδικός τύπος έχει απόψεις, μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα, έτσι, οι εταιρείες και οι γράφοντες, αν και τα μεγάλα θέματα μας ενώνουν. Και οι απόψεις που περνάνε και μένουν και είναι γραπτές, δεν είναι στο ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ είναι πάρα πολύ χρήσιμο και δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, εγώ δεν θέλω και να εξαφανιστεί, αλλά κάτι που είναι γραμμένο και που έχει υπογραφή από κάτω, είναι πολύ διαφορετικό από κάτι που είναι ανυπόγραφο και εμφανίζεται σε ένα site και μετά το έχουν αποσύρει και δεν ξέρεις ποιος το έγραψε, γιατί κτλ. Εσείς που γράφετε στον κλαδικό τύπο, έχετε όνομα, έχετε ιστορία, άρα όταν βάλετε την υπογραφή σας από κάτω, έχει κάποιο βάρος. Και έχει κάποιο βάρος όταν το διαβάζουμε εμείς στις εταιρείες. Και ξαναλέω, συμφωνούμε εν γέννη, αλλά μπορεί και να διαφωνούμε και να μιλήσουμε γι' αυτό. Έχει και βάρος όταν προσπαθεί να καταλάβει κάποιος ένα γραφείο πολιτικού τι παίζει στην ασφαλιστική αγορά πριν δει τους ανθρώπους της Ένωσης ή τα στελέχη της αγοράς. Και κάτι ακόμα. Μέσα από τα αρχεία, γιατί κρατάμε αρχεία από τα κλαδικά περιοδικά, γράφεται η ιστορία της αγοράς μας. Υπάρχει η ιστορία της αγοράς μας. Και επειδή, ξέρετε, νεότερος δεν τα σκέφτεσαι και πολύ αυτά, αλλά μεγαλώνοντας σε μια αγορά, έχει σημασία να υπάρχει ιστορία. Τι έγινε, πώς έγινε, τι περιμέναμε να γίνει, τι άλλαξε. Άρα και σαν αρχείο της ιστορίας μιας αγοράς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφήνει και μαθήματα για το τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε πηγαίνοντας μπροστά. Άρα ήθελα να κλείσω λέγοντας κάτι που μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά ξέρετε, μερικές φορές λέγεται «Μα τι τα χρειαζόμαστε αυτά, δεν χρειάζονται», έτσι.
Και είναι εύκολο να το αγοράσεις αυτό, ειδικά όταν είσαι καινούριος στην αγορά. Και εγώ το αγόρασα κάποτε. Το κοιτάω τους φίλους εδώ που με κοιτάνε λοξά. Με τα χρόνια όμως, γυράς και είσαι διδασκόμενος, καταλαβαίνεις την αξία σε κάποια πράγματα. Και η αξία είναι, πώς να το πω, ανεπαισθήτως, όπως θα έλεγε και ο Καβάφης. Δεν είναι κάτι, μα έβαλε τη φωτογραφία γιατί τη χρειάζομαι. Δεν είναι αυτό, είναι όλα αυτά που είπα, τα οποία, και κλείνω με αυτό, με τον περιοδικό τύπο μένουν. Έτσι, τα άλλα όλα έρχονται και παρέρχονται. Αυτό μένει και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η προσφορά. Να είστε καλά.